Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε καλά. Δύο άτομα βλέπω, ξεκινήσαμε στα ξαφνικά σήμερα, τελευταία στιγμή. Βασικά, μία ώρα πιο νωρίς θα έλεγα. Καταρχάς, τι κάνετε? Να δω, να φτιάξω τις ρυθμίσεις, μικρόφωνο και τα συναφή. Σήμερα είχα ρεπό. Ρεπό, ενώ δούλεψα το πρωί, μετά δεν είχα κάτι να κάνω. Οπότε λέω να μην βάλω, να το τερματίσω. Ήθελα από χθες το βράδυ να μπω να τερματίσω το game. Οπότε σήμερα θα δούμε τραυματισμό λογικά. Μεταξύ, να χαμηλώσω λίγο το φωτισμό από εδώ, παρά είναι φωτεινός. Φωτεινός φωτισμός. Τι κάνετε, καταρχάς ποιοι είστε μέσα, για κάποιο λόγο. Ω, βρε καλώς το. Εν τω μεταξύ, Λόλι, πες μου λίγο, σε παρακαλώ, ποιος πια είσαι, γενικά για να καταλάβω. Γιατί κάθε φορά από καλό λόγο, γεια και αυτά. Αλλά δεν έχω καταλάβει, δεν έχω κάνει ακόμα το συνειρμό ποιος είσαι ή ποια είσαι. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε? Σήμερα έχουμε τα τελευταία σκληροπυρηνικά. Να δούμε αν θα τα πετύχω ή αν θα πεθάνουμε. Το πιο πιθανό είναι να κλαίμε. Να κλαίμε και να κλαίμε. Τι όμορφο παιχνίδι που είναι αυτό, γάμο. Το μ' αρέσει. Έλα ρε Γιάννη, χρόνια πολλά. Σαμπ στο κανάλι σου. Πρα, Γιάννη, είσαι ο Γιάννης και χρόνια. Ναι. Δεν ξέρω αν τα έχω πει όχι και εκτός. Έτσι, ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως που είσαι από τους τακτικούς και που παρακολουθείς σε κάθε live. Σχεδόν είσαι μέσα και με το παραπάνω, ειλικρινά. Λοιπόν, είσαι έτοιμος, Γιάννη, γιατί από ό,τι φαίνεται οι δυο μας είμαστε. Νομίζω ότι τρεις μας. Έχουμε άλλον έναν. Σιγά-σιγά θα μαζευτεί κόσμος. Ήταν ξαφνικό το σημερινό, μία ώρα πιο νωρίς. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, fun fact. Creepy ιστορία της μέρας. Λοιπόν, τέλος πάντων, η μέρα ήταν λίγο περίεργη. Και σε κάποια φάση έκανα κάποιες ασκήσεις εδώ πέρα στον υπολογιστή και είχα επικεντρωθεί εδώ από το πλάι. Σας έχω δείξει και τις προάλλες. Έχω παράθυρο.
Λοιπόν, εν τω μεταξύ θέλω το OK λίγο, να μου πείτε αν η μουσική είναι OK. Λογικά τη μουσική θα την κλείσουμε σε λίγο γιατί θα ακούμε το παιχνίδι. Λοιπόν, και καθώς δούλευα ρε παιδί μου, το παράθυρό μου είναι στο πάρκινγκ της οικοδομής. Από πίσω έχει χώρο αλάνα, σας έδειξα και για τα χιόνια που ήταν τις προηγούμενες μέρες. Τέλος πάντων, και γενικά κάποια από τα παιδιά που μένουν εδώ κάτω στο ισόγειο έχουν τα ρούχα τους από πίσω, οπότε κάνουν τον κύκλο. Και σε κάποια φάση, γενικά πού και πού περνάει ο κόσμος. Για τον πίνακα παλιά. Α, τέλεια. Λοιπόν. Και που λέτε καθόμουν τώρα εδώ πέρα, έκανα σας κλείσιμο και ξαφνικά τελείως creep, γιατί είναι σε φάση το mood σήμερα ότι να είναι. Γυρνάω και βλέπω ένα παππού να κάθεται έτσι. Α, οκ, cool. Λοιπόν, και βλέπω ένα παππού να κάθεται. Έχω και εδώ Blood Souls, το Dark Souls, τον πίνακα, και έχω και το Dark Souls πάνω από το κρεβάτι. Λοιπόν, και βλέπω ένα παππού ο οποίος κάθεται έτσι στο τζάμι και κοιτάει μέσα. Εν τω μεταξύ, κόλλησα να πάθω να μείνει κεφαλικό ένα έφραγμα έτσι όπως γύρισα και τον είδα να κάθεται. Και ανοίγω το τζάμι και λέω, θέλετε κάτι, γιατί κάθεστε έξω από το τζάμι. Και μου λέει, περνούσα και είδα. Λέω, τι είδατε. Και μου λέει, αυτό που είσαι κρεμασμένο. Εν τω μεταξύ, δεν έχω καταλάβει τι έχω κρεμασμένο και το είδε και καθόταν τόσο πολύ να εστιάσει. Πραγματικά δεν έχω καταλάβει τι του έκανε τόσο εντύπωση. Κάθε σε φάση, λέω, σοβαρά τώρα, και περνάτε από ένα σπίτι έξω και κάθε στα παράθυρα και κοιτάτε. Μου λέει, ναι, συγγνώμη, έχει δίκιο. Λέω, τώρα αν είναι δυνατόν. Και σηκώνεται, φεύγει. Ξαναγυρνάει. Εντάξει, τώρα δεν φώναξα. Και μου λέει, είμαι ο συνιδιοκτήτη. Λέω, εντάξει, δεν έχει σημασία ποιο είστε. Εν τω μεταξύ δεν έχω ξαναδεί ποτέ αυτόν. Λέω, δεν έχει σημασία ποιο είστε. Και γυρνάει τέλος πάντων, περνάει, φεύγει. Κύριος, άνετος. Είδα ένα. Είδα φως και μπήκα, άνθρωπε. Δηλαδή, μου σε φάση. Πώ μου λέγανε, έπαθα να μείνει ένα κοπεί εκείνη την ώρα. Καθόταν έτσι, ρε. Έχει βάλει και το χέρι για να βλέπει το παράθυρο γιατί είχε αντιλιά από πίσω. Αχ. Που να, έπρεπε να είναι και χιονισμένα, να είναι και σκοτάδι και να κάθεται να δει ένα γέρο να κάθεται έξω από το παράθυρο. Πραγματικά, πώς ήταν στο προηγούμενο που παίζαμε, στο προηγούμενο που ήταν στην καλύβα πάνω στα χιόνια. Αυτό ακριβώς. Πραγματικά. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Εν τω μεταξύ, θα κλείσω τη μουσική. Δεν χρειαζόμαστε τη μουσική. Να μεγαλώσουμε τον ήχο, νομίζω ότι είναι κομπλέ. Ε? Ο παππούς είναι NPC από το εδώ, φάγει γκλίτς. Λοιπόν. Εν τω μεταξύ μου φαίνεται πιο σκοτεινή η οθόνη, δεν ξέρω, έτσι φαίνεται το παιχνίδι που είναι σκοτεινό. Εν τω μεταξύ, τι σκηνή και αυτή που έπεσε στο κεφάλι, πραγματικά. Ωραία, cool. Καφεδάκι σήμερα έχει ελληνικό το μενού. I was down there. It was horrible. There had been a cave-in in the 50s, I guess, and these miners got trapped. Να βγάλω λίγο και το charger. Γαμώτο, και πέθανε ο αγαπημένος μου χαρακτήρας και πέθανε άκυρα από αυτή την ηλίθεια. Fuck, I can't do this. You did the right thing. Keep an eye on her. Keep an eye on her. Γεια σου ρε, Μάικλ, παικτούρα. 9, κάρμα. Τώρα ετοιμαστείτε. Τώρα τα επόμενα δύο είναι... πίτσες μπλε. Έχασα και δύο δάχτυλα. Γιατί τους έκλεισες. Κάτι που θα πρέπει να δω. Λοιπόν, εν τω μεταξύ πρέπει να προσανατολιστώ τώρα λίγο. Οκ, okay, δεν βλέπω κάτι να λάμπει. Αχ, Παναγιά μου, ετοιμαστείτε. Τώρα θα τα φάμε όλα στα μούτρα. Περιμένετε, περιμένετε, έρχεται. Εδώ δεν μπορούμε να πάμε. Οπότε αναγκαστικά θα πάμε από εκεί. Καλησπέριζω όσους μπαίνουν σιγά σιγά στην παρέα μας. Σήμερα νωρίς, αλλά ήθελα να το χαρώ λίγο. Τώρα που είναι νωρίς νωρίς, να χαρώ και να παίξω λίγο. Γιατί όχι. Λοιπόν, έχει μια τέτοια εκεί. Το μεταξύ αυτό κάτι μου θυμίζει. Αλλά καλά μου θυμίζει. Έχω ξαναπεράσει σίγουρα από εδώ στο προηγούμενο run.
εννοείται. Αλλά, αλλά καλά μου. Δεν έχει τίποτα, τόσο κούφιο είναι. Δεν υπάρχει τίποτα. Μάλιστα. Τι κάνετε γενικά, πώς είστε, πώς τα περνάτε. Λοιπόν, χαλαρό, άνετο, κυριλέ δωμάτιο. Δεν λάμπει τίποτα στο σκοτάδι, θα ήθελα να λάμπει κάτι. Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε κάτι εδώ πέρα. Εν τω μεταξύ, ποτέ δεν κατάλαβα. Είχα μια συζήτηση με μια φίλη της προάλλας που ήταν και στο live και μου λέει: ρε παιδί μου, είδε το setup τέτοιο. Στην πραγματικότητα, πού θα τα δεις όλα αυτά. Α, και η αλήθεια είναι: έχω την αίσθηση ότι στην Αμερική παίζει να υπάρχουν τέτοια μέρη άνετα. Και στην Ελλάδα υπάρχουν. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν τέτοια μέρη και στην Ελλάδα. Και ποτέ έχω περάσει, αλλά καλού κακού. Να, κάτι λάμπει πάλι, βλέπετε. Οπότε πάμε, ίσως να το είχα σηκώσει την προηγούμενη φορά. Ίσως και όχι. Α, είναι η φωτογραφία των Μπαρμπάδων. Ναι, εντάξει, το έχουμε πάρει αυτό. Το ξανά βάλει στη θέση του, πραγματικά κορυφαίο μεγάλος. Οπ, κάτι λάμπει εκεί. Κάτι λάμπει και δεν είναι τα μάτια σου. Οκ, okay, αυτό σημαίνει ότι το έχουμε δει αυτό, είναι από τα Death Totems λογικά. Ωραία, άρα δεν έχουν κάνει spawn καινούργια αντικείμενα. Καλό κακού, πάντα κοιτάω, ποτέ δεν ξέρεις πώς θα βγει. Το μεταξύ, πάντα μου φαίνεται σε τέτοια παιχνίδια περίεργο όταν εγώ πρέπει να κοιτάζω ανάποδα. Δηλαδή ρε παιδί μου, να οδηγάω τον παίχτη στραβά. Θα ήθελα η κάμερα να είναι fixed από πίσω και απλά να τον χειρίζει σε third person, αλλά ναι, καταλάβετε τι εννοώ third person. Πού είναι τα καλά μες τα σκυλάκια. Κάτι λάμπει εκεί μέσα και πρέπει εμείς να μπούμε με κάποιο τρόπο. Πώς θα μπούμε όμως εκεί μέσα. Μια καλή απορία. Να δούμε μήπως μπούμε από εδώ. Λέτε να μπορούμε να μπούμε. Κρίμα τα σκυλάκια πάντως. Λέτε να πέφτει καμιά μαλακία τώρα και να τα χάσουμε. Δεν θα το ήθελα. Να πω την αλήθεια. Οκ. Okay. Από εδώ έχουμε ξανάρθει. Το τσιγάρο εντάξει το έχουμε πιάσει το πουρο. Τα έχουμε δει αυτά εδώ. Από εδώ θα πάμε λογικά, αλλά πάμε λίγο να δούμε πως πεταχτεί κανένα σκύλος από πουθενά. Λοιπόν, μην ξανάρθει από εδώ, αλλά για πάμε λίγο πάνω. Εν τω μεταξύ είναι τόσο ατμοσφαιρικός ο ήχος, δεν ξέρω αν και εσείς το νιώθετε ή είναι μόνο στα δικά μου αυτιά. Αλλά πραγματικά ο ήχος είναι... εντάξει... σε φτιάχνει... για το προσδόκιτο. Ωραία λήψη αυτή, θα μπορούσα να πω. Ω, έλα! Είδατε, εντάξει. Δεν το θυμόμαι καν, αλλά... υπέθεσα ότι από κάπου πρέπει να μπεις. Και σίγουρα αφού δεν μπορούσες να μπεις από μπροστά, μάλλον να πρέπει να μπεις από πάνω. Ω, έλα, δώσ' το στο θείο Κώστα. Πάρ' τα γόρι μου. I just need a pitchfork and a mob.
Πάρε και το δίκανο, πραγματικά. Είναι σαν να... Ωραίος. Πάρε και το τζουμπλέκι, το φακό, πραγματικά τώρα... Πω, αυτά είναι. Τώρα έχουμε και... Τα ακούσατε ή το ακούσαμε εγώ. Παίκτης. Δεν είχε ένα περίστροφο αυτός. Το έδωσε, δεν θυμάμαι καν τι το έκανε το περίστροφο του. Α, τώρα ανοίγει. Ω, μαγεία, ε. Λοιπόν, οπότε τώρα που έχουμε εξοπλιστεί, πήραμε τα πάντα όλα. Είμαστε έτοιμοι για την επόμενη φάση του στόχου μας. Η αλήθεια είναι ότι με ένα πυρσό νιώθεις πιο σίγουρος, βρε παιδί. Σκέψου, αν έπρεπε να το κάνεις όλο αυτό, όντως με ένα πυρσό νιώθεις αρκετά πιο σίγουρος. Θα έρθουμε μετά από εδώ. Πάμε λίγο, μήπως μπορώ να ανοίξω και κάτι άλλο τώρα που έχω αυτή τη φυλακή εδώ. Εν τω μεταξύ, ακούτε τους ήχους, μην τους ακούω μόνο εγώ. Είναι αυτή η σαπίλα, αυτή η υγρασία που πατάς και τα πάντα όλα είναι σάπια. Εντάξει, εκεί κάπου είχε ένα σκύλο, ο σκύλος δεν είναι πια. Δεν είναι μαζί μας. Για πάμε λίγο να δούμε, μήπως ανοίγει και αυτή, μήπως έχει και άλλα πράγματα να πάρουμε. Δεν είναι κακό, δεν είναι καθόλου κακό. Παπαπ, όχι δεν έχει τίποτα, θα έπρεπε όμως. Πάντως η αλήθεια είναι και άστιγος να ήμουν, δεν ξέρω άμα θα έμενα ποτέ σε τέτοιο μέρος. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Δεν μας άκουσε κανένας όμως. Ήρεμα, ήσυχα, βάλε σφαίρα παλικάρι μου, δεν τα κάθα τα λάθη. Έχω παίξει. Θα πεταχτεί τίποτα, θα τον σκοτώσει, δεν υπάρχει. Hey. Είδατε, γαμάτο! Hey. Είχα το λύκο με το μέρος μου. Hey. Όπου, αυτά είναι. Τώρα θα τα πούμε με το λύκο. Couldn't have said it better myself. Γαμάτο! Έχω και λύκο τώρα. Άντε γεια ρε! Άντε γεια! Εντάξει, να σας πω, είναι αυτά τα ωραία μικρά πραγματάκια της ζωής. Εν τω μεταξύ βλέπω κάτι που θα έπρεπε να πάρω, αλλά δεν έχω πάρει ακόμα. Δεν βλέπω κάτι να λάμπει στο σκοτάδι. Οπότε πάμε μέσα στα χιόνια τώρα. Εν τω μεταξύ έχω βάλει την κόκκινη τη λάμπα τη LED από εδώ από το πλάι. Έχει πολύ πλάκα γιατί σε φάση είναι to the mood. Έχει και το μπλε από εκεί. Έπρεπε να έχω και μια μπλε από εδώ να με χτυπάει. Αλλά εντάξει. Μάλιστα. Μήπως έπρεπε, για κάτσε να δούμε, υπάρχει κάτι που πρέπει να πάμε από εδώ κάπου. Έχω την αίσθηση ότι στο κημητήριο κάπως θα μπορούσαμε να πηγαίναμε. Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι ο ήρωας με κάποιο δικό του μαγικό ωραίο τρόπο μπορεί να πάει στο κημητήριο, αλλά δεν είμαι τόσο σίγουρος. Όχι, προφανώς και όχι. Danger, danger. Εντάξει. Άρα από εδώ δεν πάμε. Μα δεν θυμάμαι καλά. Τίμιο. Ωρε φίλε, έχω λύκο. Αισθάνομαι σαν τον Τζον Σνόου. Έλα εδώ βρε, έλα εδώ, πες μέσα. Μπες μέσα βρε, μπες μέσα. Για έλα εδώ, για παίρνω μέσα από τα βαρέλια βρε, μπας τώρα, δεν μπορείς. Να σας πω, δεν έχω παίξει
τα καινούρια. Υπάρχουν άλλα δύο. Σας το έχω ξαναπεί, το The Man of Medan και άλλο ένα. Τα οποία και θα παίξουμε παρέα, ελπίζω. Θα ήθελα να δω αν η κάμερα βελτιώνεται. Ελπίζω να βελτιώνεται η κάμερα. Γεια σου Λίκα ρε. Ο Λίκος τα κατάφερε πάντως, μπήκε στα παιχνίδια, τα σκυλιά και οι Λίκοι μπαίνουν. Άνετη και ωραία και κυριλέ. Εν τω μεταξύ ερώτηση, εσείς που είστε τώρα εδώ γιατί δεν είστε και πολλοί, είμαστε μεταξύ μας. Λοιπόν, είδατε, σας ήρθε η ειδοποίηση στο stream, γιατί σήμερα το έπαιξα τελείως φάση, δεν έβαλα πουθενά για να δω τι κόσμο μπορεί να μαζέψει το stream έτσι στα ξαφνικά. Δηλαδή είναι σαν δοκιμαστικό κιόλας σήμερα, για να δω τι μπορούμε να κάνουμε χωρίς και πολύ κόπο. Πάμε από εδώ. Ω, τι έχουμε εδώ. Blackwood. Father Blackwood ήταν στη Sabrina. Skin της... Οκ. Hey, should be dead. Yeah, μάντεψε γιατί. The station of Tibia, Phibia and Humerus. Μάλιστα. Οκ. Cool. Αίματα παντού, προφανώς. Από αυτή η γρασία, αυτός ο ήχος, ο ήχος της απειλής. Το νερό. Ω, τα αδέρφια του. Τι λες τώρα. Λίκο, είσαι έτοιμος. Κι εγώ αυτό μπορώ. What the fuck did I put myself on? Αντερούδια! Μύγες. Το ότι πήγανε μύγες κιόλας μέσα σε τέτοιο περιβάλλον, μπράβο. Χριστέ μου, γιατί το κάναμε αυτό στον εαυτό μας. Τουλάχιστον έχω δαυλό, βράδερφε. Με ένα δαυλό όλα γίνονται πιο όμορφα. Εν τω μεταξύ, πάντα απορούσα σε ταινίες και αυτά που έβλεπα, ρε παιδί μου. Σκέψου ότι έχεις ένα δαυλό και προχωράς. Ξέρεις ποιο είναι το αστείο, ότι όταν πας έτσι, εσύ έχεις ένα short vision γύρω σου λίγο, ρε παιδί μου. Ναι, δεν βλέπεις κάποια πράγματα, εννοείται, αλλά τυπικά σε βάθος πεδίου δεν βλέπεις πολλά. Αλλά είσαι ορατός από παντού, δηλαδή τυπικά σε βλέπουν όλοι. Βέβαια θα μου πεις ότι ούτως ή άλλως σε βλέπαν αυτά, οπότε τουλάχιστον ας πούμε ότι έχεις και ένα... Το είδατε! Εγώ το είδα. Πάω, Θεέ μου, γιατί πάω εκεί. Τι κάνω στον εαυτό μου, γιατί. Αυτές οι fixed κάμερες, ρε φίλε. Μάλιστα, πάμε κύκλο. Ξαφώ εκεί θες. Εκεί θα πάμε. Λάμπει τίποτα. Χριστέ μου, άντε λίγο ακόμα. Άρθαμε προς τα εδώ. Φτιάξε το χώρο, όχι βλακίες. Ναι, πάτα το. Πάτα, πάτα. Α, η καρέκλα που είδαμε. Και τώρα θα ήταν fun fact να τον έχεις από πίσω αυτόν, να βλέπετε μαζί την ταινία. Και ανεβαίνει στον τοίχο, ρε φίλε. Οκ! Going on around here.
Γιατί ακούστηκε επίσης γυναικεία φωνή. Είναι μια απορία. Δεν ξέρω αν το ακούσατε κι εσείς. Ακούστηκε γυναικεία φωνή. Το what the fuck is going on here ήταν μισή αντρική, μισή γυναικεία. Κάτι δεν πάει καλά. Σκάτα, πού έχω βάλει τον εαυτό μου. Βασικά ξέρω που τον έβαλε τον εαυτό μου, αλλά... Αυτός πάει από εδώ. Και πάει από εδώ. Και πάει από εδώ. Εν τω μεταξύ, αφού πάω που πάω από εδώ. Στον κόρακα. Okay, confidential. Ω Χριστέ μου, γιατί το κάνουμε. Jesus, hot sauce Christmas cake. This is fucking. Πεταχτεί κανένα χέρι από εδώ, να μην πεταχτεί. Να δούμε λίγο να εξερευνήσουμε. Το τέμα έχουμε πολύ καιρό να βρούμε. Έπρεπε να πάρω και άλλες σφαίρες, αλλά... Εγώ είναι ωραίο sound design. Αχ, είναι ο γιατρός. Ο γιατρός, ο γιατρός. Κλείστηκε ο γιατρός μέσα. Sorry, I'll do. To whom it may concern. Σαν να πάρτε ρε. Δεν τέλειωσα. They are dying outside. I hear them screaming and crying. This hell. Άρα, Jefferson. Ζωή σε σένα. Καλός άνθρωπος θα ήσουν, να φαντάζομαι. Αλλά καλέ μου, Jefferson, δεν βλέπω τα πράγματα σωστά. Έχω ένα κλειδί εδώ πέρα. Δηλαδή ήρθα ως εδώ για το τίποτα, για να δω τον Τζέφερσον. Οκ, cool, κομπλέ. Μήπως να αυτοκτονήσω κι εγώ εδώ να τελειώνει η ιστορία. Δεν βλέπω κάτι άλλο που να μπορώ να πάρω. Οπότε, ναι, cool, πάμε, δρόμο. Αυτό ήταν ωραία, cool. Ωραίος ο Τζέφερσον, κλείστηκε μέσα. Κι εγώ αυτό θα έκανα, όμως. Οπότε πάμε από εδώ. Χαμούλησε. Άρα φτάσαμε στο τέλος. Αυτό το πράγμα δεν το έχω καταλάβει ακόμα. Πώς γίνεται στα games να παίρνω πάντα το σωστό το δρόμο. Εν τω μεταξύ τώρα δεν δε κουλάει το τραγούδι του Μαργαρίτη που λέει πήγα τον κακό το δρόμο. Αλλά όλος παραδόξως κάνουν τα σωστά βήματα πάντα. Το instinct του gamer. Ναι, εδώ η χαρά μας. Προφανώς, γιατί. Τι γάμισο. Πού σε ρε σκυλέ. Ναι, πραγματικά. Σκύλε, περιμένω να με σώσεις. Πάω αμέριμνος, ατάραχος, αγέλαστος. Πω.
έχει τίποτα εκεί να λάμπει. Εν τω μεταξύ έχω και αυτό τον καημό. Είναι που γίνεται χαμός, έχω και εγώ τον καημό, μήπως βρω τίποτα να λάμπει στο δρόμο, δηλαδή πραγματικά. Κράτα το, όχι. Τρέχα! Τρεχάτε βρε και το παιδί μαζί! Το σκυλάκι ρε, το σκυλάκι για μου, fuck. Τόσα ξύλα, έχει πάρει ένα άλλο βρε καρά. Όπω, ρε, πραγματικά. Μάλα, άρα, βάου. Βάου. Παράθυρα. Γεια σου. Έλα, θα πεταχτεί χέρι, το ξέρω. Τι έκανα, πω από αυτά τα QTE δεν τα μπορώ. Δεν αναπνέουμε τώρα εδώ. Τσιρικάς ήταν η ιδέα σου. Son of a bitch. Βάλε σφαίρες στο όπλο, το σκυλί το θέλουμε μαζί μας. Από πίσω βρε κουραμπιέ θα σε βγει, ανίδυνα μόνο. Τα πεταχτήματα από μπροστά, το νιώθω. Σκληρό. Θα παιχτεί η μαλακία τώρα εδώ, άνετα θα βγει το χέρι από το παράθυρο. Wow. One at a time, boys. Enough of me for all ya! Το πάτησα. Βάλε σφαίρες. Βάλε σφαίρες. Βάλε σφαίρες. Okay.
Ου! Κράτα τις σφαίρες. Δεν τα πυροβολείς όλα. Ρέχα. 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 Σκότωσα. Και ευτυχώς φύλαξα σφαίρες. Wow. Άντε γεια. Πού είναι το παιδί, ο Λύκος πως μπήκε ρε. Ο Λύκος πού είναι. Μπήκε πριν από μένα, ο Λύκος πρέπει να μέσα τα ντουβάρια, άντε γεια. Αλλά δεν έχει σημασία, να σωθεί το παιδί. Τι έχουμε εκεί μέσα. Το φρέαρ δυναμικού. Φακό. Αυτή είναι φακό μπαταρή. Τίποτα. Όχι. Ολόκληρα δωμάτια πάνε χαμένα. Άντε προχώρα. Προχώρα μπάρμπα. Κάν φακό. Κάνα δωμάτιο εδώ κρυφό. Κάνα easter egg. Λοιπόν, σήμερα είναι μέρα. Εντάξει, είναι μέρα ακόμα, όντως. Ακόμα δεν είναι σκοτεινιές. Για να δούμε τι θα δούμε εδώ. Κρύο πολύ. Εντάξει, αυτό το setup, το concept με τα χιόνια. Μου θυμίζει πάρα πολύ το concept που είχαν στο Days Gone τα ζόμπια. Τα οποία στο κρύο ευδοκιμούσαν. Εν τω μεταξύ νομίζω στα ίδια βουνά είναι. Μοντάνα, εκεί μέσα, στα ίδια λιμέρια γυρνάνε. Να πω την αλήθεια. Θα ήθελα να μπορούσα να ζήσω ένα τέτοιο μέρος. Ενώ ρε παιδί μου σε... Δεν ξέρω, για κάποιο λόγο στην Αμερική θα μου άρεσαν αυτά τα μέρη. Βλέπεις τις σκιές, τα παράθυρα να περνάνε τα ανακλάσεις. Ο Λύκος είναι πουθενά. Σφαίρες έχω. Προχωρά. Από εδώ κάποιος κρύωσε. Άντε πάμε πάλι ρε φίλε. Fuck! Άντε μωρέ. Γρήγορος. Hey buddy. Θα τον πιάσουνε. Πίδα βρε μου, λοιπόν, πίδα. Έλα ρε φίλε. Τι ηλίθιος που είμαι. Έχασα το σκύλο αν είναι δυνατόν. Έλα ρε, δεν γλίτωσα το Λύκο. Πω, πω. Yeah.
Έπρεπε να κάνω μπάρι και δεν το περίμενα αυτό. Τι ηλίθιος. Πραγματικά παίζει να με τέρμα ηλίθιος αυτό. Πόρε φίλε. Θα σωθεί άραγε αυτή. Με το σουτιένα. Θα έπρεπε να έχει πεθάνει μέσα από το κρύο. Πέρασε μέσα από μια τζαμαρία, μέσα στα αίματα. Βρήκε πάντως. Πάμε σε μια περιπέτεια. Ό,τι θέλει ασχή. Hey, I'm kind of giving out here, guys. I think maybe you should go on without me. Προχωρά. Έλα ρε τώρα, έχασα το λύκο γάμο, το βλακία. Καλησπέρα σας, μπήκατε τώρα. Πάμε να το τερματίσουμε. Εδώ το ζευγαράκι της Αγίας Παρασκευής. Από πού εκεί πάμε? Πάμε. Έχω ιδέα που πάμε. Α, το ξέρα. Είχα ένστικτο. Έλα τώρα το λύκο γάμο, την τρέλα μου. Τώρα στεναχωρήθηκα πραγματικά. Μάλιστα, μάλιστα. Εν τω μεταξύ αυτός πώς έφαγε σάρκα για να γίνει τέτοιο. Τι φάση ρε παιδιά. Ο Μάικ πάντως, μεγάλο αλάνι, πραγματικά. Η κάμερα είναι από πάνω, είναι από κάτω, είναι από δεξιά, είναι από αριστερά. Σπάει από παντού. Τώρα είσαι σαν να βλέπεις ένα μικρό ποντικό. Shit. By crap. Ω, μαδέψτε. Για πάμε από εδώ. Τι έχει εκεί, τίποτα. Observation. Από εκεί ήρθαμε. Εγώ θα πρέπει να το πω. Κυρία, κυρία, από εδώ. Observation. Οπ. Πάρτο. Ένα μηδέν. What's that? Oh, καλησπέρα, καλησπέρα. Νωρίς σήμερα. Έχω σκοπό να το τερματίσω, οπότε όσο πάει. πάρε το crowbar. Γαμώτο, έχασα. Έπρεπε να μπαρώσω την πόρτα τώρα, ρε γαμώτο, και θα την πατήσω. Κράτα το crowbar. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε μαζί μου σε αυτά, σε αυτές τις λάθος αποφάσεις που κάνω σε αυτή τη ζωή. Πραγματικά με πολλές λάθος αποφάσεις. Εν τω μεταξύ, αυτό που παίζω όλο παιχνίδι αποφάσεων. Εντάξει, άνθρωποι είμαστε. Ήθελα να γλιτώσω ο λύκος. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Γαμώτο. Το ξαναπαίξω κάποια στιγμή. Το παίζουμε μια φορά το χρόνο, επαιτειακό. Κατέβα, μωρή, κατέβα, κατέβα. Άντε, φοράς και το κολάν γυμναστικής. Αυτό το ότι όλες είναι προετοιμασμένες να πάνε... Εν τω μεταξύ, αυτό... αυτό το outfit, δείτε. Σορτσάκι, πάνω από κολάν και μπότε σουγ. Έχω να το δω από το 2006-2007. Είχα μια κοπέλα κάποτε που φορούσα τέτοια. Πόβο ρε φίλε. Ήμουνα πνιός και γέρασα. Κυριολεκτικά, 14-15 χρόνια πριν. Ήταν της μόδας κάποτε αυτά, εκεί 2006-2007. Hey, we should close this, right? Huh? I mean, what if something's following us? Yes, fine, close it, but we gotta keep... Αυτό κλείστο εσύ, άντε, γεια, φεύγουμε. Ναι, yeah. Yeah.
Μήπως θα έπρεπε να το έχετε ανοιχτό για να μπορέσετε να το πανίσετε πιο γρήγορα. Απλά σε λέει, ξέρεις κάτι, εμείς θα την κουμπανίσουμε. Αυτό κλείστε εσύ για να φύγουμε εμείς χωρίς εσένα και εσύ να περάσει την περιπέτειά σου. Να μην περάσεις μια περιπέτεια. Κρίμα είναι, πού εξαφανιστήκαν 5 δευτερόλεπτα ιστορία. Κλείστο, άντε γεια. Να το ζήσω, να το ξαναδώ και τι στον κόσμο. Πω πω. Δεν λέει ότι δεν ήταν ωραίο. Αυτά τα σορτσάκια τα κοντά, ρε παιδί μου. Αυτό που διαβάζαν όλε τι καλσόν τότε, σορτσάκια από πάνω. Αυτά τα σορτσάκια ήταν πολύ 2010. Τώρα δεν ξέρω η μόδα τι ακολουθεί, είναι η αλήθεια. Έχω βγει εκτός. Όχι, μην πας. Όχι, μην πας. Μιμούτε την ανθρώπινη φωνή. Μην πας καν. Έλαγα, μου βγάλει την επιλογή να μην πάω. Rejoin group είναι, θα πάμε από εκεί. Hello. Πήγαινε στο group. Ξέρουμε, δεν θα πάει γιατί το διαλέγω εγώ αυτό. Λοιπόν, rejoin group. Πήγε, μόνη της πήγε. Τι έγινε ρε παιδιά, εγώ τώρα το rejoin το group, rejoin στο group δεν ήταν να πάω. Να βλέπα κιόλας. I am so glad to see you. Glad you're safe. Δεν θα πάει, είδες δεν πήγε. Τρόμαξε. Μη μου την ανθρώπινη φωνή για να σε προσελκύσουν και να σε σκοτώσουν. Look. Look there. Wow, great. The ladder's toast, we're never gonna make it up there. Δεν, απλά. No, I think I can. I think I can do it. It's like a rock wall. Όλοι οι ρηβάτες εδώ. I'm gonna keep going. We should head back to the lodge. I've gotta get Mike. Να πάρετε μπάλες. Τέλειωσε. Άντε πάμε στη δεύτερη συνέχεια να τελειώσουμε. Αλλά τώρα πρέπει να περάσουμε, έχουμε να βγούμε από εδώ, να μπούμε μέσα στα σκοτεινά. Εδώ, στα άθλια. Και μετά είναι και η καμπίνα. Ω, Παναγιά. Πάρτα. Ηλίθιε. Καλά και οι άλλοι φταίνε που τον αφήσανε έτσι, αλλά τέλος πάντων, δεν τα σχολιάζουμε αυτά. Άντε τώρα, QT στο Walls, πάμε. Τι. Πιάστο! Έλα γαμώτο! Καθυστερούμε! Άντε πάμε πάλι τρελό καρναβάλι. Το σχένω με αυτό. Πολύ ωραίο, μπράβο κι εγώ. Μαζί σου. Όμως, ποτέ. Λάβει τίποτα. Λάβει κάτι που δεν βλέπω. Εν τω μεταξύ πήρα upgrade, έχει φωτάκι και κεφαλή. Μη! Όχι! Δεν το ήθελα! Ξαναπάμε πάλι πίσω. Σας παρακαλώ, καλή μου κυρία, γυρίστε πίσω. Γιατί πρέπει να... Χριστός και Παναγία. Αυτός ήταν ο Μάικλ. Μεγάλος παίχτης. Τα, τι να ξόλα. Τώρα θα περάσουμε αυτό το λαβύρινθο, στον οποίο δεν θέλω να περάσω. Hello? Ναι,
υπέροχα. Ελάτε και από εδώ, σας παρακαλώ πολύ. Κύριε Κώστα, μήπως φοβάστε? Λίγο. Σας παρακαλώ, περάστε και από εμάς. Ελάτε. Τιμήστε μας με την παρουσία σας, αγαπητέ κύριε Σάλιακα. Θέλετε να έρθείτε από τα μέρη μας? Εδώ, από τα όμορφα μέρη μας. Μα αυτό το θέλετε. Όμως. Απ' τα άραχα, ψύχρεμα, χαλαρά. Έβρεπε. Τα jump scares με... Είδες, ψύχρεμα, το πάω πολύ ψύχρεμα. Μεγάλος παίκτης. Έχω εξελιχθεί, παιδιά. Έχεις φτιάρα από δίπλα, πάρ' το. Πραγματικά. Πού είναι το εγώ, ρε φίλε, τα σκέφτομαι αυτά. Και κράτα το. Και κράτα το, πραγματικά. Μην βλέπω μαλακίες τώρα. Κράτα το. Εδώ, χαλαρά, ήρεμα, νοχελικά και αόριστα. Ρε φίλε, δεν πάει ο μοχλός, δεν πάει, δεν τραβάει το χειριστήριο. Χάσα το σκύλο τώρα, ντρέλα μου μέσα. Ντρέλα μου. Έβαλε το όπλο, έξυπνο. Βάλε το φτιάρι και πάρε το όπλο. Αυτά τα παιδιά, πραγματικά. Τα λάθη μου. Το σκυλί το ήθελα, γάμο την τρελά μου. Μόνο πρέπει να σου πω. Να κάνει ένα έτσι κλατς. Σε ποιον είναι στο One Piece ήταν, σε ποιο άνιμη ήταν που περνούσε και έκανε με τα χέρια έτσι και έφευγαν κεφάλια. Το λέτε με ρίγκο, ποιο ήταν. Λέω μου. Λοιπόν, τελευταίος κύκλος της κόλασης, δέκατος, έξω από την κόλαση είναι αυτό. Πάμε να δούμε τώρα τι θα συμβεί, είναι το τελευταίο μας. Τον ήπιες μικρέ, μπράβο, μπράβο μπαλάκα. Τι κρίμα, τι κρίμα παιδί μου. Τώρα πολύ. Fucked up? Yeah, I know. Yeah, bitches. Fucked up. Το γραφείο μου τρελή. So I'm gonna leave. Και εγώ στα αρχίδια μου φεύγω, γεια. It's time you learned. There's more to be afraid of that can be dreamt up by the unhinged imagination of a self-indulgent, spoiled little brat. You had so many people who cared about you. We're willing to help, but at every turn you choose to push them away, now you're all alone. Though by the sounds of things, you won't be alone for long. No, you won't be alone for long. Deep breaths, Josh. Ποιο είναι λέμα, τι είναι? Ding dang dong. Ding dang dong, motherfucker! Έπρεπε να πετάγεται τώρα από εδώ. Ding dang dong, motherfucker! Get away from me! No, you're dead! Sorry. You're dead! Shut up!
τα έπαιξε. Πω, τρομερό voice acting. Κοίτα, κατά 100% μάλλον θα τον χάσουμε και θα γίνει τέτοιο. Και αυτό ζουμέντικο. Στα αρχίδια μας, σας πρόσεχε. Α, θα έχω και τέτοιο. You're all alone down there. All alone. But you're with us now. Family. Get away from me! Προχώρα, παίχτη. Why didn't you save us, μακριά, Josh? Ρε. Why did you want us to die? I didn't want you to die. I swear. Μου, wow. Τα είχα ξεχάσει αυτά. Μαξ, οκ. So, I know there's something kind of weird about it. What? The Wendigo. It had a scar. So? Seen it before. What are you talking about? I saw these old pictures of some guys with that scar, and he was transforming into the Wendigo. I'm kidding. It's one of the miners who've been trapped back in the 50s in the cave-in. Which means that thing is 80 years old, at least. Spunky for an old-timer. They cleaned the place out. Killed a lot of people. They? You mean there are έλα. More of them? Huh. Oh, yeah. Many, many. How many? Too many, many, many. I think we're close to the lair. How can you tell? Κάπως δύο λέω από τώρα. Έχω ιδέα. Πάμε λίγο από εδώ. Πάμε λίγο από εδώ. I really don't want to go in there. Oh. There's no other way through. Θα βάλουμε όλα φωτιά. Θα βάλω όλα μπουρλότο να γλιτώσω ρε γαμώτο. Πάμε λίγο γύρω γύρω όλοι και μετά από εδώ. Σκληρή, Μπεθ. Πάρ' το ρολογάκι. Μπορεί να βιάσει πολλά στην αύριο αγορά. Τώρα τελευταία βλέπω και βίντεο με ρολόγια, μετράει. Oh, άμα είναι κανένα καρτιέρα, αδερφέ. Εδώ η άλλη βρήκε το κεφάλι έξω, παρκαρισμένο. Πραγματικά, με ξεπερνάνε. Τον κουβάλισε πάντως πολύ. Her sister to eat here. Τρομερή. Δεν το περίμενες. Μα, εγώ το περίμενα. Φούλελε, μα τι είναι. Α, γεια, καλησπέρα. Τελειώνουμε, παιδιά, σιγά. Το τερματίζουμε επιτέλους. Τι κάνετε, όσοι πέντε τώρα. Πώς είστε. Πω, τώρα θα πέσω μέσα στις λάσπες. Δεν τα μπορώ.
Εδώ, από εδώ και πέρα είναι ακόμα πιο τρομακτικό. Ελπίζω να πάει καλά. Πάμε να σώσουμε τον καθυστερημένο Τζος. Προχώρα. Ωρα. Η ατάκα μου τώρα τελευταία, famous last words. Βουλελε μα τι είναι. Ding dang, don't motherfuckers. Κολυμπάνε αυτά, τα ξέρετε. Κάτι λάμπει εκεί και δεν είναι τα μάτια σου, ξαναλέω. Έλα, περπάτα αγόρι μου, κορίτσι μου, οτιδήποτε κι αν είσαι στον κόσμο αυτό. Ανέβασα παν. Αυτό ήτανε. Έπρεπε να βρω κι άλλα και δεν τα βρήκα. Ήταν τόσο εύκολο. Το φτιάρι που είναι. Ω, oh, καλησπέρα, καλησπέρα. I've never been hungry. It feels like my stomach is twisting around inside. Πω, που μιλάμε σαν ιδιός. I took Beth's sweater, much warmer now, but she's still... Ωραία, τώρα θα ξεκινήσουμε τα ωραία. I'm sorry, Beth, have no choice. I'm dying. It's the only way I can survive anymore. If someone... Μάλιστα. Fuck. Ήταν καλή τα νόστιμη. Hunger, hunger. Oh, motherfucker. Τι σημαίνει άραγε όλο αυτό. Πάντως ότι βρήκε και ημερολόγιο για να γράψει, ενώ δεν μπορούσε να βγει. Μπράβο, τίμιο, τίμιο. Οπότε καταλάβαμε όλοι και επικυρωμένα ότι η μικρή αδερφή έφαγε τη μεγάλη ή η μεγάλη τη μικρή. Η μία έφαγε την άλλη. Κατά τα άλλα η Χάνα. Απ' τα απ' όλα αυτά ήταν ridiculous. Ναι, έλα. Beth died in the fall. So what? What does that mean? So Hannah must have buried her. Είναι καθυστερημένος, αλλά να μπεις... God damn it. Hannah was down here. Για 12 μέρες. She would have been starving. She would have been desperate. Fuck. Εδώ μεταξύ αυτή, starving, αλλά τα άλλα δεν τα έχει βρει τα Wendigos. Δηλαδή πραγματικά, αυτά τα ωραία, δε πραγματικά. Δηλαδή, ειλικρινά, ήταν τόσες μέρες εκεί κάτω, αλλά τα Wendigos τα άλλα δεν τα βρήκε πουθενά. Εντάξει, άντε πάμε τώρα πάλι με στο βούρκο. Κι άμα γλιτώσουν από εδώ θα πεθάνουν από ψυψημία. Αλλά μην πεις, πλάι, μάι. Έχει και κρύο. Κανένας δεν νιώθει το κρύο σε αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε, προχώρα, προχώρα, προχώρα. Αμώ το, ήθελα να γλιτώσω το σκύλο, εντάξει, ήταν μη ψυχολογικό αυτός ο σκύλος. Τώρα που συνειδητοποίησα πώς τον γλιτώνεις το σκύλο. We've made it. Κάτι έλαπε εκεί. Ω, μια πόρτα, κάτι έχει και κάτι πεσμένο. Πω, δεν το πιστεύω αυτό ότι την πατάω με αυτό οτιδήποτε λάμπη. Άντε πάμε πάλι πάνω. Ωραία, τα είδαμε όλα. Έχει κάτι άλλο. Okay. Θα ανοίγει. Σιγά μην ανοίγει. Καρχαρίας ρε φίλε, δες. Πω. Τα σαγόνια του Ζαχαρία.
Κρέας για το χειμώνα, προχώρα. Ξέρνα, ξέρνα, ξέρνα. Ξέρνα. Κι εγώ αυτό θα πάθω να πάντως. Α, τώρα wait. Γεια σας. Είμαι καινούργιος σας γείτονας. Πάπου καθυστερημένος ο Τζος. You can tell me what to do. Τζος, αγόρι μου, νιώσε τη ζωή. I trust you. Come with us, little friend. Όπου αυτός ζει τώρα στον ιερό. He's tripping or something. Josh! Mike. Josh! Hey, man. Don't hit me, please. Well, you were deep in it, man. Full metal jacket. Full metal jacket. Josh, Hannah was down here for weeks, a month. She dug Beth up. Sam. Mike. Hey, let's just get the fuck out of here. Okay. Josh, do you have the key for the cable car? Πάρ' το και φύγε. Σου ωραίος. Πάμε, πάμε, περνάτε. Προχώρα, Τζος, προχώρα, αλλιώς θα σε κάνουμε δόλωμα. Θα ανεβεί αυτή. Πω, από πίσω. Άρε Τζος, παιχτούρι. Τώρα είμαστε ο Τζος. Άρε Τζος. Danger, danger. Να πάω από εδώ. Θείο, να πάω από εδώ. Κρίμα, τσάμπα δρόμους. Άντε βρε Τζος, πόρε φίλε, ο τύπος περπατάει σαν μπάρμπας. Εδώ, παιδιά, φετά, δεν βιαζόμαστε. Χαλαρά, ήρεμα. Πω, έχει και τα εργαλεία εδώ μεταξύ. Θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κάτι από αυτά. Καλά, το βλέπω να έρχεται. Δεν μας πειράζει και να τον χάσουμε αυτόν, αφού είναι χαζός. Φακ. Άστα, νοώ και προχώρα τώρα και νοώ και γες. Υπάρχει κάτι που να λάμπεις. Αχ, πώς είστε γενικά. Καταρχάς, παίξει άτομα είμαστε μέσα. Τι κάνετε, τώρα όσοι μπήκατε και όσοι είστε από πριν, εντάξει, όσοι ήσασταν να πριν τα είπαμε. Πώς την περνάτε τώρα το απόγευμά σας. Ελπίζω να ξεκουραστήκατε σήμερα Σάββατο, οι περισσότεροι. Τώρα θα πρέπει να ξαναβουτήξουμε εκεί μέσα και έχουμε τον Καρχαρία. Άντε, άντε, περπάτα. Άντε, πάμε. Μάλιστα. Τώρα εδώ, περπάτα, περπάτα, περπάτα. Μου το περπάτα. Καθίστε, δεν είμαι, περπάτα. Έχουν τον Καρχαρία εδώ μέσα. Μάλιστα. Πω, πραγματικά.
Να βγούμε από εδώ, σας παρακαλώ. Πάρε και το άλλο. Να έχεις δύο φανάρια. Πού πάω ο καραμήτρος. Πάω. Ούτε καν δεν έχω ιδέα που πρέπει να πάω. Πάμε από εδώ. Αλλά φώτα είχε έτσι, όχι μαλακής. Οκ. Για να δούμε μήπως έχει κάτι εδώ που δεν έχω δει. Αυτή πάντως την τελευταία φορά που δοκίμασα να το παίξω ξανά το παιχνίδι δεν την καταφέρα να την κάνω να ζήσει. Ελπίζω αυτή τη φορά να τα βγάλω πέρα. Ελπίζω. Αλλά η ελπίδα είναι κάτι που έχω μάθει σε αυτό το παιχνίδι να μην έχω. Και μετά από αυτό στα καπάκια πάμε και μετρό μέσα στα τούνελ και στις σύραγγες. Από αυτό το sound designer. Και είναι σε φάση τώρα έπρεπε να είναι ο παππούς που καθόταν το μεσημέρι έξω από το παράθυρο και χάζευε μέσα στο σπίτι. Να γυρίσω τώρα να τον δω να κρέμεται πίσω από το παράθυρο. Εκεί, instant death. Έχα, από πού θα πάμε, δεξιά ή αριστερά. Τώρα είναι 50-50. Ξαφνικός θάνατος. Δεν θα μιλήσω, δεν θα πω κάτι. Πραγματικά δεν θα πω κάτι. Δεν θα πω τίποτα βασικά. Δεν θα πω κάτι. Αυτό πραγματικά το παιχνίδι με ξεπερνά. Χειρολεκτικά με ξεπερνά. Δηλαδή, πραγματικά μη χέσω και το butterfly effect σας και τα πάντα όλα σας. Δηλαδή, πραγματικά τι έκανε η κοπελίτσα που άξιζε τέτοιο θάνατο, ας μου πει κάποιος. Α, από εδώ. Γιατί αν κρυβόταν θα ζούσε. Εκεί το butterfly effect δεν θα πιανε τόπο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Oh, fuck, τι έχουμε εδώ. Oh, μια πεταλούδα, αυτό είναι ελπίδα στον κόσμο. Φοχό. Εντάξει, ναι, χαίρομαι πολύ. Στο σπίτι είναι τα τέτοια. Μπράβο, συγχαρητήρια. Αχ, αχ. Νιώθω τον πόνο. Εσείς δεν νιώθω τον πόνο ή μόνο εγώ τον νιώθω τον πόνο. Ναι, μέσα στα κρύα τα νερά, γιατί όχι, τα έχω βουτήξει τόσα νερά. Να πληθεί κιόλας. Αρχικά. Πάντως πέρα μπλάκα. Πέρα μπλάκα. Είναι δυνατό παιχνίδι. Δηλαδή, αξίζει παρέα
παρέα, άραγμα καναπέ, παραγγελία πίτσες και να πεις θα κάτσεις, θα το ξεκινήσεις από νωρίς το απόγευμα με την παρέα. Για πάμε λίγο από εδώ. Λοιπόν, θα το ξεκινήσεις το πρώτο μεσημεράκι με την παρέα. Θα ράξετε, θα πιείτε καφέ και θα το πάτε μέχρι όσο πάει. Βγαίνει ένα άραγμα από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ, κυριλέ. Μετά πίτσες, μπύρες. Και άντε γεια. Χαλαρά βγαίνει σε ένα session. Μην βλέπετε εμείς που το κάναμε στρωτό. Ένα δεκαωράκι είναι πάνω κάτω. Πραγματικά είναι από τα παιχνίδια τα οποία... Εν τω μεταξύ το ψήνω πάρα πολύ να βάλω παιχνίδια τα οποία τα έχω παίξει και είναι πολύ μικρά, αλλά πάρα πολύ ωραία να τα δούμε παρέα μαζί. Όπως είναι το The Order, το οποίο το λατρεύω. Δεν ξέρω πόσοι από σας έχετε παίξει το The Order. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Μικρό μεν, εξάωρο, αλλά παιχνίδαρος. Προσωπικά μ' άρεσε και με... Ανεβαίνει, κατεβαίνει, ανεβαίνει, κατεβαίνει. Αξίζει. Μας έβγαλε πάλι στα γνωστά λιμέρια. Το σπίτι είναι όλο ευθεία. Τρέχα! 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 Πάμε τα QT μας! Πάμε τα QT μας! Μπείτε. Πραγματικά. Εν τω μεταξύ, ακόμα δεν έχω καταλάβει τι έχει παιχτεί λάθος και τον πήραν. Να φταίει ο σκύλος. Αν είχαμε το σκύλο, λες. Αν είχαμε το σκύλο, λες. Τώρα τα φώτα! Όλο το παιχνίδι κανένας δεν άναψε φώτα. Τώρα! Φωτίζεται, πρέπει να πάμε κάπου. Πού πρέπει να πάω, τι πρέπει να κάνω. Πραγματικά όμως, όχι μαλακίες. Εντάξει. Δηλαδή τώρα να σου πω την αλήθεια, λίγο. Εντάξει, ήταν λίγο χαζό αυτό με τα φώτα. Και επίσης τώρα εγώ σκέφτομαι, αν είχα το σκύλο, λες να κατάφερνα. Θα το ξαναπεράσω όλο αυτό του χρόνου, παιδιά. Τέτοια μέρα του χρόνου το κάνουμε χειμερινό, χριστουγεννιάτικο ερωταστικό. 24ωρο live stream. Μέχρι τότε, αν έχουμε και κόσμο. Ρε τα παιδιά, όλα καλά, χαρούμενα και ωραία. Η μία με τα γυαλιά, η δέση πεταλούδα περίοπτη θέση. Έφαγε την αδερφή την Beth. Εδώ με ένα παρεάκι είμαστε, τρελό και αγαπημένο. Και τρελό, δεν παίζει. Προφανώς. Πάνε πάνω. Πάνω ή κάτω, κάτω ή πάνω. Πάμε κάτω. Δεν έχω καταλάβει ακόμα τι πρέπει να κάνω. Δεν πρόσεξα πριν, η αλήθεια είναι. Να πω την αμαρτία μου, δεν πρόσεξα πριν τι έπρεπε να κάνω. Αλλά φαντάζομαι ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Zero. Με αυτά που με τον Κώστα να παίζεις ζωές. Μηδέν. Go, go, go! Oh,
Παίζουμε κρυφτό. Έλα ρε φίλε, λίγο κουνήθηκε, έλα τώρα. Sorry, δεν μπορείς να κρατήσεις το θάρρο τα χέρια, κλείστε στο... Χριστέ μου, αν είναι δυνατόν. Fail! Ποιο fail πεθαίνεις. Πω, πω. Ξενερά. Εντάξει, οκ. Από βλακία χάσαμε και αυτήν, κατά λάθος. Θα μπορούσε να ζήσει γάμο την τρέλα μου, πραγματικά. Το τέλος ήρθε, εν τω μεταξύ μου αρέσει, λέω σε φάση ήρθε το τέλος. Το τέλος παραήρθε και άσχημα. Is it possible they could have killed him? What? No. No, you don't understand. Don't you understand? If he attacked you. He saved my life. And I watched him die. Όλα λάθος, όλα λάθος. I heard Jessica. I don't know how or why she was down there, but I know. Jessica δεν τη βρήκε κανένας ποτέ. He held it right up to my face, right here, right in front of my nose, and he could have shot me. He almost shot me, the prick. I mean, you go out with a guy for however long, and you think you know him, but man, this one really takes the cake. Is
He's out of his fucking mind. He wanted to hurt us. Okay? And I thought he was the one who attacked Jess. I stabbed him and I tried to get away, but I didn't know. I swear I didn't know. Didn't know? Who did you stab? Oh, I stabbed the maniac. I didn't know it was Josh, but then he was the psycho. And how was I supposed to know Josh had all this? Popo, ήταν πολύ. About Matt, have ο Matt δεν τον βρήκε για αυτά κανένας. No. Μπράβο. Not yet. Yeah, well, don't look too hard. You don't sound very concerned. Fucker left me to die. He said he was my boyfriend, but then he basically murdered me. Would you Χριστέ give a μου. Shit? Αυτή έπρεπε να έχει πεθάνει. Josh helped us, and then... Fuck, man. That thing, okay, the Wendigo, it came out of the darkness and it just... Εν τω μεταξύ, κανονικά δεν βρήκε κανένα στα κουκαλά από τα τόσα Wendigo πεθάνανε. Ωρε φίλε, ο σκύλος θα έπρεπε να σώσω το σκύλο, τι ηλίθιος που είμαι. Τον ήπιαμε παιδάκια. Ωραία μουσικάρα, δεν λέω, αλλά... Ο Death. Να και ο παίκτης. Μόνο αυτός έμεινε. Τι τρώει. Have a visual on a survivor. One survivor. Is that? Stay back. Έχει όπλα. Ωπο, ξενέρα. Να σου πω το τελευταίο θα ψήνω να το ξαναπαίξω, αλλά πραγματικά δεν ξέρω, ήταν σκληρό. Ήταν αρκετά σκληρό. Για να δούμε τι collectibles. Α, οκ. Δεν έπρεπε να τη σώσουμε, μαλακία. Ο σκύλος γιατί πέθανε παρόλα αυτά. Γιατί δεν έκλεισε την πόρτα, θα μου πει κάποιος. Έπρεπε να πάρει το όπλο ηλίθιος, πραγματικά. Μάλιστα. Και αν πατήσουμε αυτό εδώ. Καλά, ο Τζος δεν γλίτωνε. Εντάξει, σώσαμε τον Κρίς τουλάχιστον. Να σας πω από όλους χάρηκα για τον Chris. Κατάφερα αυτός να σωθεί. Αν σώζαμε τον Matt, θα είχε σωθεί και αυτή. Μάλιστα. Μάλιστα.
Αυτός μπάτησε πολύ άγρια. Μάλιστα. Μάλιστα, και κάπως έτσι τον πατήσαμε, την πατήσαμε μάλλον, sorry, πολύ άγρια. Πω. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Αυτό είναι τα ωραία με το παιχνίδι αυτό. Τα βρήκαμε σχεδόν όλα τα collectibles, σχεδόν όλα. Πρέπει να χάσαμε μερικά στο δρόμο, δεν πειράζει. Okay. Έχω ιδέα που θα μπορούσαν να είναι όλα αυτά. Για να δούμε τι άλλα collectibles έχουμε. Από αυτά τα βρήκαμε σχεδόν όλα. Έπρεπε να ψάξουμε λίγο ακόμα, αλλά εντάξει. Από εδώ το Mystery Man ήταν ο τυπάς. Πώς τον κόρακα είναι όλα αυτά κρυμμένα. Έχει αυτά τα ωραία, τα οποία... Okay, cool, not bad. Να δούμε τι άλλο έχει. Αυτό ήταν ωραία. Okay. Τα τοτέμ είναι που δεν βρήκαμε όλα. Να δούμε ποια άλλα υπάρχουν. Αυτά τα συμπληρώσαμε όλα τα guidance. Τίμιο. Και δεν έκανα κανένα. Το σκύλο δεν τον έσωσα προφανώς. Αμέσως ό,τι να είναι. Αυτό εντάξει. Το είδαμε. Αυτό το είδαμε. Και αυτά τα είδαμε. Εντάξει. Το σπίτι το καταστρέψαμε. Εντάξει, χάσαμε τους μισούς. Καλά, το τελευταίο την έχασα από βλακή, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτό ήτανε, Until Dawn, αρκετά ωραίο. Πω. Εντάξει, ήταν πολύ γρήγορα, τα δύο τελευταία επεισόδια είχαν μόνο μία μισή ώρα. Πραγματικά, πολύ ωραίο. Μπράβο. Λοιπόν, και τώρα η διαδικασία ποια είναι συνήθως αυτά τα παιχνίδια όταν τα τερματίζω. Πάντα κάνω το save, ρε παιδί μου, γιατί θα το χρειαστούμε. Upload και download save data. Upload all. Τελευταία ήταν το 18. Οπότε εγώ μπορώ να το παίξω από όποιο σημείο θέλω, αν θέλω. Yes, please. 20 MB στο app. Λοιπόν... Το μεταξύ είναι νωρίς, πλάκα. Το σημερινό τέλειωσε σχετικά γρήγορα. Δεν ξέρω, πώς σας φάνηκε. Σας άρεσε. Εν τω μεταξύ έκανε update αυτό και έκανε update και το παλιό το gameplay. Μπράβο. Λοιπόν, τώρα τι παιχνίδια υπάρχουν διαθέσιμα. Με το μεταξύ είναι σε φάση το Detroit, εντάξει το παίξαμε. Το Uncharted είναι ωραίο. Σας είπα ότι θα δοκιμάσουμε κάποια στιγμή το Journey, θέλω να παίξουμε. Λοιπόν... Πάντως, εντάξει, ήταν αρκετά δυνατό. Σήμερα τέλειωσε νωρίς. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να το απολαύσατε. Εντάξει, το ξεκίνησα και εγώ νωρίς, στις 4 η ώρα, οπότε τέλειωσε και νωρίς.
Στο αυριανό επεισόδιο, όσοι θα είστε μέσα, θα έχουμε επεισόδιο για... Το επεισόδιο με τα βιβλία δηλαδή. Game Guides, Strategy Guides για παιχνίδια. Είναι μία από τις αγάπες μου, οπότε όσοι είστε μέσα θα τα δείτε αύριο. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε, να περάσετε καλά. Θα το κλείσω κάπου εδώ, μιας και το τερμάτισα. Τώρα, το σχέδιο είναι για τα επόμενα. Υπάρχουν πολλά, εντωμεταξύ θα πάνε ειδοποιήσεις δεξιά και αριστερά. Υπάρχουν πολλά ωραία παιχνίδια που θέλω να δοκιμάσω. Εδώ πέρα βρήκα και έβγαλα στην άκρη κάποια τα οποία θέλω να δω. Καταρχάς το Dishonored το 2, το οποίο κάποια στιγμή θα παιχτεί και αυτό. Έχω το Horizon Zero, αλλά αυτά είναι τεράστια παιχνίδια. Θα ήθελα σε φάση να είναι μυστορία, λίγο μυστήριο, λίγο τέτοιο. Έχω το Uncharted το 4, αλλά πρέπει να παίξουμε τα παλιά τα Uncharted πρώτα. Το οποίο μάλλον θα κάνουμε μαραθώνιο Uncharted. Το βλέπω να έρχεται και το βλέπετε κι εσείς να έρχεται, να είστε σίγουροι. Και μάλλον ψήνομαι να παίξω πάρα πολύ το Μετρό. Το Μετρό το τελευταίο. Το έχω παίξει τα δύο πρώτα και μάλλον θα βάλουμε για Μετρό να ξεκινήσουμε. Λοιπόν. Τώρα υπάρχουν και άλλα διαθέσιμα προφανώς που μπορώ να δοκιμάσω. Το Nathan Drake Collection και αυτό είναι πολύ ωραίο. Θα παιχτεί πρώτα αυτό και μετά οτιδήποτε άλλο. Αυτά είναι τα εγκατεστημένα που έχω. Λοιπόν, και σας είπα και τις προάλλες κάποια που έχω στο νου μου σίγουρα που θέλω να δοκιμάσουμε. Αλλά μάλλον θα κοιμανθούμε, δεν ξέρω, μάλλον θα παιχτεί το Journey για αρχή. Το οποίο Journey θα είναι ωραίο. Θα βάζω μουσικούλα και θα κυκλοφορούμε, θα γυρνάμε από δεξιά και αριστερά. Και το Edith Finch, το οποίο είναι αρκετά ωραίο όπως ξέρω. Θα έχουμε ψωμί και δρόμο μπροστά μας. Λοιπόν, πείτε μου αν σας άρεσε αυτό. Λογικά μέσα στην εβδομάδα ελπίζω να προλάβω να μοντάρω και το Days Gone. Θα ετοιμάζω βιντεάρα. Ελπίζω να στρώσω κόλλο και να κάτσω να το μοντάρω. Αυτά από μένα. Σήμερα γρήγορο, αλλά δεν πειράζει. Να μην κουραστείτε οι περισσότεροι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα από μένα. Σας ευχαριστώ όσοι καθίσατε συντροφιά, όσοι περάσατε, είπατε ένα γεια. Να έχετε μια όμορφη μέρα, παιδιά, πραγματικά. Να χαρείτε το υπόλοιπο της μέρας σας και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Ελπίζω να σας άρεσε. Από αύριο μεθαύριο, λογικά θα ανεβεί και το βίντεο στο YouTube. Οπότε θα μπει και αυτό στο Let's Play. Λοιπόν, καλό απόγευμα. Να είστε καλά, παιδιά. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ για όλα. Γεια σας. Α, μπορεί πιο μετά το βράδυ, δεν ξέρω αν πιάσει η όρεξη, αλλά πιο μετά, μετά τις 10-11, ανάλογα τι όρεξη θα έχω, να κάτσω να κάνω κανένα live άκυρο, δηλαδή οτιδήποτε, θα σας έρθει ειδοποίηση. Οπότε μπορεί πιο μετά, κατά τις 10-11 η ώρα, για σβήσιμο, να κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας.